Ρωσικά τάγκς περνούν τη γέφυρα της Κρυμαίας πάνω από τον πορθμό του Κέρτς, φορτωμένα σε τρένο που τα μεταφέρει στη ρωσική ενδοχώρα, στις καταγεγραμμένες σε βίντεο εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες πιστεύουν ότι πρόκειται για κίνηση εντυπωσιασμού που δεν αποκλείεται να εντάσσεται στην τακτική εναλλαγή δυνάμεων στο ουκρανικό μέτωπο. An invasion remains distinctly possible. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν διαρριγνύει τα ημάτια του ότι δεν θέλει πόλεμο. По поводу, хотим мы этого или нет? Конечно, нет. But so far we have not seen any de-escalation on the ground. On the contrary, it appears that Russia continues the military build-up. Οι υπουργοί άμυνας του ΝΑΤΟ εξέτασαν όλες τις παραμέτρους της μεγαλύτερης κρίσης στα ανατολικά σύνορα της συμμαχίας από τον καιρό του ψυχρού πολέμου. Και οι Ευρωπαίοι όμως δεν έχουν πιστεί για τις ρωσικές προθέσεις. Considérons que s'il devait y avoir une agression militaire contre l'Ukraine, le coup pour la Russie devrait être sévère. Les conséquences devraient être massives. Η Μόσχα με μεγάλη δόση σαρκασμού κάνει λόγο για δυτική υστερία και όχι πραγματική απειλή εισβολής. Вашего наблюдения за продолжающейся истерией, конечно, нас это сильно, ну, я бы не сказал забавляет, но вызывает недоумение, глубокое недоумение. Παρά τη μαζική αποχώρηση ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων από την Κρυμαία, όπου ολοκληρώθηκαν οι ασκήσεις σύμφωνα με το αφήγημα του Κρεμλίνου, η ένταση στην Ουκρανία παραμένει. Στόχος του Πούτιν είναι να μην φύγει με άδεια χέρια από το ουκρανικό μέτωπο. Η αναγνώριση της ανεξαρτησίας των φιλορώσων αποσχιστών του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ, που προωθεί η Ρωσική Δούμα, είναι ίσως το πρώτο βήμα μιας νέας μεγάλης κρίσης με στόχο τον ακροτηριασμό της Ουκρανίας. Признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Постановление будет подписано. Sinon, ce serait une situation impossible. C'est une forme d'agression sans armes, d'une certaine manière, et de démantèlement sans armes de l'unité et de l'intégrité de l'Ukraine. Το κλίμα έντασης αποτυπώνεται στο θάνατο φιλορώσου αυτονομιστή στο Λουγκάνσκ από πειρά Ουκρανών στρατιωτών, αλλά και στις κυβερνοεπιθέσεις κατά του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας και δύο τοπικών τραπεζών. Ο κίνδυνος όμως πολεμικής εκτροπής δεν έχει εκλείψει και οι προετοιμασίες συνεχίζονται.